Μετρώντας ήδη 142 χρόνια συνεχώς και αδιάλειπτης παρουσίας, συνεχίζει δημιουργικά και δυναμικά, με σημείο αναφοράς την προσφορά στον συνάνθρωπο. Το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας αποτελεί μια δομή, η οποία σε επίπεδο επικράτειας κατέχει εξέχουσα θέση. Δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Χθες, στους χώρους του, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός με τις καθιερωμένες ευχές για την έναρξη του νέου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος για το 2020. Για πολλωστή φορά, ο Θεός με αξιώνει να κάνω τον αγιασμό της ανάρξης των μαθημάτων των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών του τμήματος αυτού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά έρχεται στη σκέψη μου και στο μυαλό μου πως ο Σταυρός, ό,τι χρώμα και αν έχει, είτε ερυθρός είναι, είτε άλλου χρώματος, είναι σύμβολο θυσίας, σύμβολο απαρνήσεως, σύμβολο προσφοράς, σύμβολο αγάπης για τον συνάνθρωπο. Χωρίς θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις, χωρίς φυλετικές διακρίσεις, με προσφορά στον άνθρωπο, όποιου χρώματος, όποιου δόγματος, όποιας καταγωγής. Αυτό να έχετε κατά νου, πως αυτό το οποίο θα υπηρετήσετε είναι ο άνθρωπος. Ο πλούσιος ή ο φτωχός δεν έχει σημασία. Ο επιφανής ή ο αφανής. Ο επίσημος ή ο ανεπίσημος. Να σας καλωσορίσουμε πάνω απ' όλα στην Ερυθροστροφή, στη μεγάλη ερυθροστροφική οικογένεια. Μια οικογένεια που έχει στην πλάτη της 142 χρόνια προσφορά στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, για όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κινητήριος δύναμη είναι οι εθελοντές του. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τίποτα, να κάνει τίποτα το Ερυθρός Σταυρός, αν δεν είχε τους πολύτιμους, τους σπουδαίους εθελοντές. Εσείς, για να έρθείτε εδώ, να ξεκινήσετε την καινούργια τάξη, σημαίνει ότι το θέλετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, δεν αρκεί μόνο το θέλω, πρέπει να έχουμε και τις γνώσεις. Και γι' αυτό είστε εδώ, να πάρετε τις κατάλληλες, τις ανάλογες γνώσεις. Όπως είπαμε, είμαστε πολύ τυχεροί σαν περιφερειακό τμήμα, ως περιφερειακό τμήμα Καλαμάτας, που έχουμε δύο εξαίρετες εκπαιδεύτηρες νοσηλεύτριες, την κυρία Τσατά και την κυρία Δημελάτη, που θα πάρετε με θεωρητική κατεύθυνση, μαζί με εθελοντές γιατρούς. Θα γίνει μια ολοκληρωμένη πρακτική μετάσχηση στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Πάρετε το πτυχίο με το καλό και σύντομα σας περιμένουμε στην αγκαλιά του Περιφερειακού Τμήματος για να αρχίσουμε μαζί ακόμη πιο πολλές δράσεις. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό και γι' αυτό θέλουμε έτσι πολύ γρήγορα να σας έχουμε κοντά μας. Πολλές, πολλές ευχαριστίες απέναντί σας. Και ευχαριστούμε και το Δέλτα Σίγμα και όλους τους εθελοντές που βοηθάνε και στηρίζουν το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή.